Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποίησαν συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Οι δικοί τους άνθρωποι ζητούν δικαίωση. Ανάμεσα στους νεκρούς και η 20χρονη Μάρθη, η κόρη της παιδιάτρου Μαρίας Καριστινού, που άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη. Ζητάτε δικαίωση, έτσι δεν είναι? Ζητάμε δικαίωση. Είναι, ξέρετε, διπλά άδικο αυτό που έχει γίνει σε εμάς. Εγώ αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαι κάπου και να κλαίω το παιδί μου. Και έρχομαι εδώ, με ό,τι δύναμη μου απομένει, να παλέψω για το αυτονόητο. Δεν έχω μπει στο δωμάτιο της κόρης μου ακόμα. Είναι κάποια πράγματα που θα τα κάνω αργότερα. Το μυαλό όλων μας είναι σε αυτό. Η προσπάθεια συγκάλυψης είναι τόσο επώδυνη, σχεδόν πλησιάζει την απώλεια του παιδιού μας. Πώς να σας το πω, δεν το ανεχόμαστε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με την κόρη σας? Ήμουν στο ιατρείο. Με πήρε μία φορά στις 7 το απόγευμα, το οποίο δεν μπορούσα να απαντήσω. Μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνομαι γι' αυτό. Και μετά με ξαναπήρε στις 9 το βράδυ. Μιλήσαμε 45 δευτερόλεπτα περίπου για να μου πει ότι θα αργήσει και ότι δεν έχει κλειδιά και ότι θα πρέπει να τις ανοίξω και τα λοιπά, αν θα είμαι στο σπίτι. Αυτά. 9 η ώρα το βράδυ. Το έμαθα αργά, γιατί ενώ την περίμενα με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα κάποια στιγμή, γιατί δεν άκουγα, δηλαδή, γιατί δεν χτύπησε το θηρό τηλέφωνο, ας πούμε, να ανοίξω. Και μετά που έπαιρνα τηλέφωνο, δεν το σήκωνε, θεώρησα βέβαια ότι έπεσε η μπαταρία, ήταν κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά. Ήταν σαν να έβλεπα ταινία, σαν να μην συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Την αναζητούσα πήρα στην αστυνομία. Δεν θυμάμαι καν τι τους έλεγα. Δηλαδή ήμουν σε κατάσταση, τους έλεγα, τι πρέπει να κάνω. Πήρα την αστυνομία και ρωτούσα τι πρέπει να κάνω, γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι πρέπει να πάρω στα νοσοκομεία, να φανταστείτε, και είμαι γιατρός, έτσι. Και μετά βέβαια πήγαμε και στη Λάρισα, την ψάχναμε 2 μέρες. Μετά τη δεύτερη μέρα οι ελπίδες πια είχαν τελειώσει. Μετά ελπίζαμε να βρούμε ταυτοποίηση, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να θάψουμε. Η κόρη μου ήταν μια μικρή επαναστάτρια γενικώς. Πάντα ήθελε να κάνει αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό. Δεν ακολουθούσε απαραίτητα τους κανόνες αν πίστευε ότι δεν της ταιριάζουν. Ήθελε να κάνει ένα νηπιαγωγείο. Ένα νηπιαγωγείο με προδιαγραφές εξωτερικού όμως, όπου τα παιδιά θα έκαναν μάθημα έξω στην αυλή, κάτω από δέντρα. Είχε λίγο έτσι μία... Ήταν πιο ρομαντική στον τρόπο που πρέπει να ζει κάποιος τη ζωή του, με πιο αγάπη, με πιο ηθική, με πιο συνείδηση σε όλα. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με πάρα πολλά όνειρα. Είχε πάρα πολλά όνειρα. Καμιά φορά της έλεγε, βρε Μάρθη, βάλε προτεραιότητες και τα λοιπά. Σαν να ήθελε να τα κάνει όλα γρήγορα μαζί, γιατί και πόσο μου λείπει. Που πριν φύγει, εκείνο το τριήμερο, δεν πρόλαβα να τη δω. Και μιλήσαμε μόνο στο τηλέφωνο, άρα εγώ την αγκαλιά την τελευταία δεν την έχω κάνει. Ήσασταν πολύ δεμένες? Ναι, ήμασταν κοντά. Με τον αδελφό της είχε μια απίστευτη σχέση. Τον λάτρευε. Και εκείνος είναι συγκλονισμένος και ξέρετε τώρα όλη η φροντίδα μου έχει πέσει πάνω σε αυτόν. Ήταν πάρα πολύ δεμένος με την αδελφή του. Θέλουμε τη δικαίωση μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο δικό της που κρατάτε για να αντλήσετε δύναμη? Όπως είπα, δεν έχω μπει ακόμα στο δωμάτιό της. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έχω από εκείνη.
αγάπη σε αυτή τη μάνα και στις υπόλοιπες που θα δούμε στην πορεία, διότι η Κατερίνα μας ήταν στα Τέμπη, εκεί που έγινε το Τρισάγιο, εκεί που ουσιαστικά συναντήθηκαν. 57 ψυχές ζητούν δικαίωση, λέει η Κατερίνα μου, η μπλούζα που φορούσε, 57 ψυχές. Η Μαρία. Ζητάνε δικαίωση, ζητάνε να μην ξεχαστούν τα παιδιά τους. Ζητάνε κάτι να κάνει το κράτος, να μην ξεχαστούν τα παιδιά τους. Αυτό όμως που είναι αδιανόητο, Ζήνα, δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα να το κοντρολάρω, είναι όταν βλέπω τα μάτια τους, την απόγνωσή τους. Mm-hmm. Το τόσο ξαφνικό και το τόσο ραγδαίο που δεν μπόρεσαν να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους, να τους πούν το τελευταίο αντίο, αυτό το απρόγραμμα. Τι να πω, και βλέποντας αυτά τα παιδιά, βλέπω ότι είναι όλα κουκλιά, τα περισσότερα είναι κουκλιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λες και τα θυσιάσανε κάπου. Το θέμα είναι, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν όσοι φταίνε και να τιμωρηθούν. Αυτό θέλει, αυτό θέλουν οι οικογένειες. Και δεν είναι ότι θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά τους. Αλλά είναι, είναι μια δικαίωση αυτή για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν. Είναι τρομερό αυτό που έγινε, να συγκρουστούν δύο τρένα μαζί. Δηλαδή, και δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας ο οποίος τον βάλανε εκεί χωρίς να τον έχουν εκπαιδεύσει, χωρίς να έπρεπε να είναι εκεί από ό,τι φαίνεται, και λόγω ηλικίας και λόγω πώς πήγε και λοιπά. Το θέμα είναι ποιοι τον βάλανε και ποιοι άλλοι φταίνε για όλο αυτό που έγινε εκεί πέρα. Θα δούμε στην πορεία και ένα δεύτερο μέρος και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί η Κατερίνα μας έτσι έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους που έχουν θρηνήσει τα παιδιά τους, δυστυχώς, γιατί είπαμε ότι είναι 57 ψυχές. Τώρα,